Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα DNA η σημερινή. Και έχουμε εδώ μαζί μας μια μεταδιδακτορική ερευνήτρια της Βιοτράπεζας Κύπρου, είναι η κυρία Άντρεα Καγκουρή. Καλώς ήρθατε, κυρία Καγκουρή. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ποταμίτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πριν, μόλις είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα, η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε έτσι λίγο όσο μπορούμε να προετοιμαστούμε λίγο και ξεκινήσαμε με τα βασικά, ναι, για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το DNA. Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι το DNA, παρακαλώ. Βεβαίως. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια slides, κάποιες διαφάνειες με αφορμή, ναι, τη σημερινή μέρα. Καταρχήν να πω ότι η Παγκόσμια Μέρα DNA γιορτάζεται στις 25 Απριλίου και τιμά, ναι, την ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας του DNA την ίδια μέρα το 1953, καθώς και την ολοκλήρωση της μελέτης του ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003. Mm-hmm. Βλέπουμε τις εικόνες τις οποίες μας έχετε πει. Ωραία. Βλέπουμε ιστορικά ότι η έρευνα για τη δομή του DNA ξεκίνησε από τους Franklin και Wilkins και ολοκληρώθηκε από τους Watson and Crick, οι οποίοι ανακάλυψαν αυτήν τη δομή του DNA σαν διπλή έλικα, όπως τη βλέπετε στην οθόνη σας. Και έπειτα έχουμε τη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος, ναι, που ήταν μια συλλογική παγκόσμια προσπάθεια της ερευνητικής κοινότητας και στόχευε στην αλληλούχηση του DNA, δηλαδή στο να κατανοήσουμε, να εξερευνήσουμε τον DNA του ανθρώπου. Και αυτή η μελέτη που διήρκησε 10 χρόνια προσέφερε έναν ολοκληρωμένο χάρτη ουσιαστικά για το ανθρώπινο DNA που βοήθησε μετέπειτα σε διάφορες έρευνες. Το DNA, για να απαντήσω στο ερώτημα σας, είναι ένα μόριο που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα κάθε ανθρώπινου οργανισμού και στην ουσία είναι υπεύθυνο για όλες τις εργασίες, τις λειτουργίες του σώματος μας, για τα χαρακτηριστικά μας γνωρίσματα, ναι, που φέρουμε από τη γέννησή μας. Οπότε, είναι στοιχείο που βρίσκεται στο άριο και στο... Ναι, ναι, σε όλα μας τα κύτταρα. Και είναι αυτό που είναι υπεύθυνο και για την κληρονομικότητα. Ακριβώς, mm-hmm, δηλαδή να κληρονομήσουμε κάποια χαρακτηριστικά από τους γονείς μας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Το DNA χαρακτηρίζεται και ως βιβλίο της ζωής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, διότι είναι αυτό που καθορίζει όλες τις λειτουργίες των κυττάρων, είναι αυτό που καθορίζει τη σύνθεση των πρωτεϊνών, ναι, που είναι οι λειτουργικές μονάδες στα κύτταρα μας, και μας βοηθά να λειτουργεί το σώμα μας σωστά ουσιαστικά. Οπότε η μελέτη του DNA είναι πάρα πολύ σημαντική και βοήθησε στο να έχουμε μια κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής μας, όπως, mm-hmm, και στο να καταλάβουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά μας, την εμφάνιση γενετικών ασθενειών και διάφορα άλλα. Ναι, προσπαθήσαμε να το βρούμε και στα ελληνικά. Είναι δεοριβονουκλεϊνικών, οξύ. Είναι οξύ δηλαδή, είναι έναν οξύ. Ναι, 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 είναι ένα μόριο. Μια χημική ένωση, ας, μάλιστα, πούμε, που βρίσκεται στα και κυττάρα. Και μας έχετε εξηγήσει ήδη αρκετά, θα θέλαμε ακόμη λίγο. Ναι, βεβαίως. Τι βοήθησε την ανθρωπότητα αυτή η αποκωδικοποίηση? Λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, το DNA είναι υπεύθυνο για την κληρονομικότητα, οπότε διάφορες μελέτες που έγιναν μας βοήθησαν, ναι, να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά που φέρουμε από τη γέννησή μας, αλλά... Αν μου επιτρέπετε, ναι, ο καθένας διαφορετικά, τόσο διαφορετικά που δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον άλλο. Ακριβώς. Διότι λέμε, για παράδειγμα, στο ζήτημα εμάς, ένα από τα ζητήματα που μας καίνει στην Κύπρο, το ζήτημα των αγνοωμένων, έγινε εξέταση με DNA. Ναι, ναι, ναι. Η εξέταση λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον συγκεκριμένο στοιχείο, τη δομή δηλαδή, mm-hmm, δεν μπορεί να δώσει λάθος αποτέλεσμα, καθορίζει συγκεκριμένα με βάση τα γονίδια τα άτομα. Ακριβώς, ακριβώς. Βασικά το DNA είναι μοναδικό για τον καθένα μας. Ναι. Είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς. Και γενικά η μελέτη του DNA βοήθησε στο να καταλάβουμε καλύτερα και να εντοπίζουμε
γενετικές ασθένειες που είναι ασθένειες που προκαλούνται από μεταλλάξεις στον DNA για να ταυτοποιούμε αγνοούμενους, αλλά επίσης βοήθησε και στην ανάπτυξη ενός καινούριου τομέα, του τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής. Η εξατομικευμένη ιατρική, για να το εξηγήσω λίγο, είναι ο τομέας που εξετάζει τη γενετική πληροφορία ενός ατόμου, έτσι ώστε ο γιατρός να μπορέσει να του δώσει, να δώσει σε έναν ασθενή την καταλληλότερη θεραπεία. Γιατί ο καθένας μας, λόγω της μοναδικότητας μας αυτής, απαντά και διαφορετικά σε θεραπείες και φάρμακα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η εξατομικευμένη ιατρική οδηγεί και σε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και σε λιγότερες παρενέργειες. Επειδή είστε ερευνήτρια στην βιοτράπεζα εκεί, να δούμε και ένα βίντεο το οποίο ευγενικά μας έχετε παραχωρήσει. Βεβαίως. Να δούμε τι είναι η βιοτράπεζα και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Η Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε το 2011 με στόχο τη μελέτη κληρονομικών και άλλων γενετικών ασθενειών. Τι είναι η Βιοτράπεζα? Είναι μια τράπεζα για φύλαξη ιατρικής πληροφορίας και βιολογικού υλικού, όπως αίμα, DNA και βιοψίες. Τα δείγματα θα αναλύονται και θα παράγεται νέα γνώση που θα βοηθήσει για την καλύτερη διάγνωση και πρόληψη ασθενειών, την ανακάλυψη νέων θεραπείων και φαρμάκων. Συνεπώς, η βιοτράπεζα θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται απόλυτα από τη συνεισφορά όλων μας. Γίνε και εσύ εθελοντής. Είδαμε και την βιοτράπεζα. Επιτρέψτε μας, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε έτσι λίγο ανακατεύονται ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε κατά τα άλλα. Τώρα με αυτούς όλους τους hackers και τη βιοτράπεζα που έχετε, είναι δυνατόν να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία μας, ο καθένας από εμάς, να τα κρατούν και να τα κάνουν τρόπαια και να θέλουν λύτρα? Κοιτάξτε, εντάξει, αυτά τα ζητήματα στόχευσαν διάφορους φορείς στην Κύπρο. Εμείς σαν βιοτράπεζα δεν είχαμε διαρροή προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων ασθενών ή εθελοντών. Γενικότερα η βιοτράπεζα είναι μια οργανωμένη υποδομή η οποία λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανονισμούς διοντολογίας, νομοθεσίες που παρουσιάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Και εμείς ακολουθούμε πάρα πολύ αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων μας και την ιδιωτικότητα του κάθε ατόμου που έρχεται σαν εθελοντής στη βιοτράπεζα. Οπότε θέλω να βεβαιώσω ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια όσον αφορά στα δεδομένα μας. Και με αυτήν την ευκαιρία να θαρρύνω και όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σαν εθελοντές στη βιοτράπεζα. Mm-hmm. Το έργο των εθελοντών είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δουλειά μας, διότι η δουλειά μας βασίζεται στα δεδομένα των εθελοντών. Και είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία κάποιος να έρθει και να συμμετέχει σαν εθελοντής. Μπορεί απλά να πάρει τηλέφωνο. Στα τηλέφωνα έχω ένα slide με τα τηλέφωνα που μπορεί ο κόσμος να δει στην οθόνη του. Αν μπορούμε να δείξουμε αυτή την εικόνα, παρακαλώ, με τα τηλέφωνα, να τη δείξουμε. Αλλά ολοκληρώστε, παρακαλώ, την. Ωραία, λοιπόν. Οπότε ένας εθελοντής μπορεί απλά να κλείσει ένα ραντεβού παίρνοντας τηλέφωνο και να έρθει στο Σακόλιον Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής που βρίσκεται πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή στη Λεωφόρο Κένετι και να συμμετέχει σαν εθελοντής. Έχουμε εμπειρούς νοσηλευτές που εξηγούν επακριβώς τη διαδικασία και οπότε όταν οι εθελοντές καταλάβουν, συμπληρώνουν μια φόρμα συγκατάθεσης, μόνο με τη συγκατάθεσή τους προχωρούμε. Και στην ουσία η συνεισφορά των εθελοντών είναι για να ενισχύσουν τον έργο των ερευνητών, βοηθούν στο να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας για την υγεία ουσιαστικά. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας η συμμετοχή. Κυρία Καγκουρή, θα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.